Δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα χέρια οι ιδιοκτήτες ακινήτων και στο Βόλο, που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με την Ομοσπονδία τους, προκειμένου να προσβάλλουν τον νόμο για την επιβολή του ενιαίου φόρου αδιοκτητών ακινήτων. Μετά το πρώτο σοκ που υπέστησαν από την αποστολή των αρχικών εκαθαριστικών του ΕΜΦΙΑ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν αναμένουν θεαματικές μεταβολές στο φόρο μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα αποσταλούν τα διορθωμένα εκαθαριστικά, ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν κάθε ένδικο μέσο για να διαφυλάξουν τα συμφέροντά τους. Ο κύριος Παραδιάς και η Πομιδά πιέζει για να υπάρξουν βελτιώσεις όσον αφορά τα ανίκιαστα, τα μη ηλεκτροδοτούμενα κινητά, που η επιβάρηση είναι τεράστια, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τα κινητά τους καθότι δεν μπορούν να πληρώσουν. Ζητάμε εκεί ελάφρυνση και κατόπιν των νέων εκαθαριστικών και των νέων τιμών που θα έχουν προκύψει, γιατί αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση βρίσκεται σε σύγχυση ακριβώς. Θα κατευθύνουμε τις ενέργειες προς κάθε νόμιμη οδό για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, δεδομένου ότι, όπως λέγει η κυβέρνηση, είναι ένας φόρος μόνιμος, δεν είναι για έκτακτος όπως οι προηγούμενοι. Η κατάσταση στις τάξεις των ιδιοκτητών ακινήτων είναι απελπιστική, με τους περισσότερους να δυνατούν να ανταπεξέλθουν σε έναν φόρο ο οποίος επιβλήθηκε ακόμη και σε ακίνητα που δεν αποδίδουν έσοδα και ταυτόχρονα δεν εξετάστηκε η φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών τους. Όταν δεν αποδίδει κάτι, γιατί να το φορολογήσει, δεδομένου ότι αυτό το ακίνητο έχει φορολογηθεί πάμπολες φορές και στην κτήση, και τα χρήματα με τα οποία αποκτήθηκε ήταν φορολογημένα, αλλά και στην κτήση με το φόρο μεταβίβασης και στην διαδοχή πάλι με το φόρο κληρονομίας ή γονικής παροχής, είναι πάντα από 100 φορές φορολογημένο. Δηλαδή, τώρα θα καλείται ο φορολογούμενος να το ξαναγοράσει μέσα σε 3 χρόνια, πράγμα που είναι αδύνατον. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι δεν υπάρχει φοροδοτική ικανότητα, δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα για να μαζευτούν και αυτά τα δισεκατομμύρια που υπολογίζει η κυβέρνηση.